Κύριε Κατσίβαλε, να πούμε δύο λόγια για το βιβλίο σας. Τι πρέπει να ξέρει ο αναγνώστης? Φυσικά. Το βιβλίο μου «Αυτοβελτίωσης μεταφυσικής και εσωτερισμού με επιξίδα το φως» αφορά μια συγκλονιστική βιωματική περιπλάνηση αναταράξεων, περιδινήσεων και στροβιλισμών φυσικά στα μονοπάτια του φωτός, αλλά και πορεύσεις σε χώρες και χώρους φωτός, με ευλογίες και θαύματα, με άνωθεν δωρεές, με χαρές και χάρες κάθε λογής. Το βιβλίο μου «Με επεξίδα το φως» είναι βιβλίο αυτοβελτίωσης, μεταφυσικής και εσωτερισμού, κυκλοφορεί για 8η χρονιά, στην τρίτη του έκδοση, από τις εκδόσεις Μακρύ. Διαβάζοντας το, αναγνώστης τι αποκομίζει? Καταρχάς θα πάρει απαντήσεις και λύσεις σε ερωτήματα και προβλήματα βίωσης που μας απασχολούν ή μας τυραννούν όλους τους σκεπτόμενους. Όπως για παράδειγμα, η ύπαρξη, η θέση μου και η σχέση μου στο χώρο χρόνο, θεότητα, ζωή, θάνατος, σύμπαν, αιτία και αποτέλεσμα, νόμος των συγγενειών, τίποτα δεν είναι τυχαίο στο σύμπαν, δεν είμαστε μόνοι μας, υπάρχουν κόσμοι μέσα στους κόσμους εντός μας και γύρω μας, χιλιάδες πράγματα. Τι λένε μέχρι στιγμής οι αναγνώστες? Μόνο οι αναγνώστες, έχω πάρει διθυραμβικές κριτικές, έχει βραβευθεί 22 φορές. Οι τελευταίες βραβεύσεις το 2017 είναι από τη Ρωσική Φιλοσοφική Εταιρεία, το πρώτο βραβείο λογοτεχνίας ο Άγιος Λέων Τολστόη, και μετά περίπου από 1,5 χρόνο έλαβα και το χρυσό μετάλλιο του πρώτου βραβείου λογοτεχνίας από τον ίδιο φορέα. Από τη Βραζιλία, από το Εθνικό Τμήμα Φιλοσοφίας, Τμήμα Μεταφυσικών Μελετών, έλαβα το ειδικό μετάλλιο τιμής της Βραζιλίας για την λογοτεχνία, την ειρήνη, την αηφόρα ανάπτυξη και τις τέχνες πριν από περίπου 9 μήνες. Από το Σύλλογο Βουλγάρων Ποιητών το βραβείο Γραμμότα. Να πω και κάτι ελληνικό. Από τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος έλαβα επίσης ανώτατη λογοτεχνική διάκριση και βραβείο Αριστείας. Και κάτι πιο τοπικό. Από την Εταιρεία Τεχνών Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου, ειδική βράβευση για στον 14ο λογοτεχνικό της διαγωνισμό. Είναι 22 βραβεύσεις που χαϊδεύουν τον εδώ μικρό εαυτό, αλλά οπωσδήποτε στηρίζουν και την ψυχή στη διαδρομή και στο έργο της και στην εργασία της περί το καλό και το φως, την αταλάντευτη, την ακλόνητη. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε γεροί και χαρούμενοι στο καλό και στο φως.